Σήμερα έχω μία κυρία στο χώρο των υδρογόνων ανθράκων, θα το πω έτσι, την κυρία Τερέζα Φωκιανού, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Flow Energy, πρόεδρος της Επιτροπής Υδρογόνων Ανθράκων του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυρίως πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου Εκμετάλλευση Υδρογόνων Ανθράκων. Καλημέρα, κυρία Φωκιανού. Καλημέρα σας, κυρία Σαχίνη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κυρία Φωκιανού, ένα πρώτο άμεσο στη μεγάλη εικόνα ερώτημα είναι αν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει την ενεργειακή μετάβαση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τους αγωγούς με ίδια μέσα και σε βάθος χρόνου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο γιατί η Ευρώπη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και μάλιστα η Γερμανία ακόμα περισσότερο, γιατί φτάνει πολλές φορές γύρω στο 60%, ίσως και περισσότερο, να εξαρτάται από τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Mm-hmm. Το πρόβλημα περισσότερο βέβαια είναι για μας, γιατί εμείς εξαρτώμαστε από τη Ρωσία με περίπου 45,5% από εισαγωγές σε φυσικό αέριο. Και το υπόλοιπο 54% το εισάγουμε με LNG από ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, και να μην ακούμε πολλά, από το DAP, και πάλι ένα πολύ πολύ μικρότερο από τον ελληνοτουρκικό αγωγό. Mm. Οπότε το πρόβλημα για μας θα είναι τεράστιο. Το 45% που εισάγουμε για τις ενεργειακές ανάγκες μας σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συμπληρώσουμε από αλλού, και μάλιστα από υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά ούτε και εγκαταστάσεις που θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε LNG σε τόσο πολύ μεγάλες ποσότητες. Εκτός αυτού, αυτό που ακούμε ότι από την κυβέρνηση ότι θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει ενεργειακή επάρκεια όταν αυτή θα είναι απρόσιτη οικονομικά. Δεν έχει σημασία αν θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια, αλλά εάν ο ηλεκτρισμός, το ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσει σε τρομακτικές τιμές, πόσα νοικοκυριά θα μπορούν να ανταποκριθούν στο να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Επομένως, περισσότερο από το μισό πληθυσμό θα μείνει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Με τέτοιες τιμές, λέτε, έτσι όπως διαμορφώνονται διεθνώς. Με αυτές τις τεράστιες τιμές. Mm-hmm. Θα σας πω μόνο κάτι, ότι ακόμα και αν αναπτυχθούν αυτά τα πλωτά, οι πλωτές μονάδες, όπως είναι το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2023, αλλά και κάποιες άλλες μονάδες, η ανάπτυξη στη Ρεβιθούσα με ένα ακόμα FSRU και τα άλλα που αυτή τη στιγμή προγραμματίζονται, ένα της Motor Oil και ένα στο Βόλο, αυτά εκτός του ότι θα αργήσουν πάρα πολύ να αναπτυχθούν, το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα έρχεται εκεί, είτε από τον κόλπο του Μεξικού, είτε από το Κατάρ, θα είναι τόσο ακριβά που δεν θα μπορεί να τα πλησιάσει κανείς. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το υγροποιημένο φυσικό αέριο που φεύγει από τον κόλπο του Μεξικού κοστίζει 5 δολάρια ένα million BTU. Ξέρετε πόσο μας έρχεται εδώ? 200. Είναι λοιπόν δυνατόν να αντικαταστήσουμε και να έχουμε, ακόμα και αν έχουμε επάρκεια, να είναι προσιτή η ενέργεια? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Κυρία Φωκιανού, να συνυπολογίσετε ότι πριν από λίγο, μιλώντας με τον καθηγητή οικονομίας στο Πάντιο, τον κύριο Μελά, μας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος πέρα από το ακριβό φυσικό αέριο, ιδίως το υγροποιημένο, ότι έχει πέσει και η ισοτιμία δολαρίου ευρώ, έχει γίνει πιο σκληρό το δολάριο, δηλαδή ακόμη παραπάνω. Βεβαίως είναι ακόμα παραπάνω. Μάλιστα. Εάν δεν αποφασίσει η ΔΕΠΑ
να πληρώσει σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει ο Πούτιν την Gazprom, δηλαδή να πληρώσει σε ευρώ και από εκεί να μετατρέπονται στην τράπεζα τη Ρώσικη σε ρούβλια, η κατάσταση της Ελλάδας θα είναι τραγική. Άρα, μισό λεπτό, ένα κομμάτι είναι οι τιμές, το αντιληφθήκαμε όπως το είπατε. Από πλευράς ακούμε ενεργειακές επάρκειες. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα αποθηκευτικά? Την άλλη φορά ο κύριος Μπασιάς, δεν ξέρω αν διαφωνείτε εσείς, που επίσης είναι στο χώρο, μας έλεγε ότι η δυνατότητα η αποθηκευτική, γιατί αυτή είναι η κρίσιμη λεπτομέρεια για το υγροποιημένο, είναι με το ζόρι 10 ημέρες. Με το ζόρι 10 ημέρες. Έχει δίκιο. Αυτό σας είπα και εγώ. Δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Άρα εμείς δεν έχουμε για μας. Θα δίνουμε και στους άλλους. Και θα παίρνουν οι άλλοι με τέτοια τιμή, γιατί ακούω για Βουλγαρία. Δηλαδή, θα βοηθήσουμε και τη Βουλγαρία. Ναι. Βάλτε το σας παρακαλώ σε μια πραγματική βάση, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και τον ενδιαφέρει όχι μόνο στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Βεβαίως και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λέτε λοιπόν ότι και επάρκεια και τιμή είναι σοβαρό θέμα. Ένα το κρατούμενο. Φυσικά. Δεύτερο κρατούμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό ισχύει για όλον τον ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως για τις μεγάλες χώρες? Ακούμε ότι δεν υπάρχουν σταθμοί LNG στη Γερμανία, για παράδειγμα. Ναι, πρόκειται να δημιουργήσουν σταθμούς. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Και μέχρι τότε με τα κεριά. Είναι στο πρόγραμμά τους, όχι, δεν υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρώπη, η Αμερική, είπε ότι θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2022 με 15 BCM. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν η Ευρώπη χρειάζεται 200 BCM το χρόνο. Ούτε 15% δηλαδή μπορεί να καλύψει. Τίποτα. Άρα είναι μια συναισθηματικά τονωτική ένωση, σαν πολιτική, αλλά δεν απαντάει στην ουσία. Okay. Άρα χώρες όπως η δική μας, προσέξτε τι σας ρωτώ και μετά θα πάμε στο βαθύτερο. Άμεσα, τι θα έπρεπε να κάνουν? Άμεσα. Άμεσα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εγώ δύσκολο. Πιστεύω ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να δεχτούμε αυτό που προτείνει ο Πούτιν μέσω της Gazprom, να πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το αέριο που μας έρχεται σε ευρώ που θα μετατρέπονται σε ρούβλια στην Ρωσική Τράπεζα, για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προς το παρόν την εισρωή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Διαφορετικά εσείς βλέπετε να έχουμε κίνδυνο blackout? Διαφορετικά θα γίνει αυτό που υπάρχει με την... θα μας κλείσει τη στρόφιγγα σίγουρα, οπότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είπε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι θα ακολουθήσει αυτό που θα μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι βλέπω, μία-μία από τις χώρες πληρώνει σε ρούβλια. Όπως και η Ιταλία και κάποιες άλλες χώρες, 2-3 άλλες χώρες. Προς επίρρωσιν, λέει αυτού που λέει η κυρία Φωκιανού, μου στέλνει ακροατής ο φίλος ο Γιάννης τώρα. Η ίδια, λέει, η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, η κυρία Τζάνετ Γιέλεν, είπε ότι η παγκόσμια εκτείναξη των τιμών ενέργειας, αν η Ευρώπη σταματήσει τις ρωσικές εισαγωγές, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Και μιλάει και για αυτά που θα στέλνει η ίδια. Το 2021 η Ρωσία παρήχε το 30% του αργού και το 15% των πετρελαϊκών προϊόντων που αγόρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω το φυσικό αέριο που φτάνει σε χώρες από 40-60%. Άρα, κυρία Φωκιανού, όταν εμείς λέμε ότι έχουμε εναλλακτικό σχέδιο, γιατί μας νοιάζει και για την πατρίδα μας, με φουλ τους λιγνίτες και φουλ τα υδροελεκτρικά, δεν αρκεί αυτό για να μας καλύψει? Φουλ τους λιγνίτες δεν ξέρω τι εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή. Δεν το εννοώ εγώ, η κυβέρνηση αυτό. Οι λιγνίτες συμμετέχουν με 7,43% για ηλεκτροπαραγωγή. Αν τους βάλουμε φουλ, το πολύ πολύ να φτάσουμε το 12%, το maximum. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ποσό για να πούμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε με το λιγνίτη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από τότε που σταμάτησαν την πλήρη εκμετάλλευση του λιγνίτη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να επανέλθουν. Άρα, κυρία Φωκιανού, λέτε ότι εδώ, ανεξαρτήτως των πολιτικών που και εσείς τις κατανοείτε, το ανακοινώσεων, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, δηλαδή κινδυνεύουμε να είμαστε με blackout το καλοκαίρι ή να πληρώνουμε το ρεύμα όσοι δύναται, δεν δυνατόλοι, όχι, για να λειτουργήσουμε σε βάρος, για παράδειγμα, μιας ξενοδοχειακής μονάδας, θα μπαίνει και μέσα για να τη λειτουργήσει ο ξενοδόχος? Φυσικά. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε,
σε όλη αυτή τη συζήτηση, κυρία Φωκιανού μου, γίνεται μια στροφή 180 μοίρων και από εκεί που η χώρα μας δεν συζητούσε την αξιοποίηση των δικών της φυσικών πόρων, διότι ήμασταν στο Green Deal, ο πρωτοπόρος, εξαιτίας του πολέμου λέει της Ουκρανίας, το αποφασίσαμε. Δηλαδή, από αυτό και μόνο εγώ καταλαβαίνω ότι σχέδιο δεν είχαμε. Επί της ουσίας, η ανάγκη μας μπρόκνει και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Τι γίνεται εδώ, στην ιστορία της αξιοποίησης των δικών μας φυσικών πόρων και για φυσικό αέριο. Βλέπουμε ότι αν δεν υπάρχει πραγματικά βούληση, πολιτική βούληση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Φοβάμαι μήπως όλα αυτά είναι επικοινωνιακά. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, θα είδατε βέβαια ότι νότια της Κρήτης, εκεί που περιμέναμε βέβαια και τα μεγάλα κοιτάσματα με εκτίμηση, η Total φεύγει, αποχωρεί. Και φοβούμαι πάρα πολύ ότι σε λίγο θα αποχωρήσει και η ExxonMobil, παρόλο ότι λένε ότι έχουν κάποιες επαφές με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Αλλά οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν πολιτική βούληση και οικονομική σταθερότητα, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν τη διαθέτει. Μάλιστα. Αισθάνεστε κάπου, θα το πω ευθέως, απογοητευμένοι μετά από... εγώ τουλάχιστον γνωρίζω τα τελευταία 20 χρόνια, εσείς είστε παραπάνω βέβαια που επιμένατε σε αυτό, αλλά αισθάνεστε μία απογοήτευση και θα μπορούσε η χώρα, γιατί καλό είναι σιγά σιγά να λέγονται μερικά πράγματα, να είχε αποφύγει και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις του παρελθόντος αν είχε πιστέψει αυτή την ιστορία? Ναι, ναι, φυσικά. Οπωσδήποτε, δεν θα βρισκόμαστε καθόλου σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα. Πιστεύετε ότι υπήρξαν και συμφέροντα πέρα από τα γεωπολιτικά που τους βόλευε μια τέτοια κατάσταση, κυρία Φωκιανού? Ναι. Υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα και μάλιστα έχω πει κι άλλη φορά ότι δεν είναι εξωτερικού, είναι εσωτερικού τα συμφέροντα. Κάποιος που εισαγάγει φυσικό αέριο κερδίζει αυτή τη στιγμή στη χώρα? Ακριβώς. Κερδίζει. Φυσικά. Φαντάζεστε τώρα όλα αυτά τα πλοία του LNG που πρόκειται, που έχουν μάλιστα και πάρα πολλοί εφοπλιστές, έχουν παραγγείλει επιπλέον πλοία LNG για να έρχονται στη χώρα. Πόσα μπορεί να κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία? Λέει ο φίλος μου ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην κυρία Φωκιανού. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους υδρογονάνθρακες και την ενέργεια κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω αυτής της κρίσης? Επίσης λέμε ότι θα βοηθήσουμε τη Βουλγαρία, το είπε η κυρία Φωκιανού, αλλά στο επαναλάβει, τη στιγμή που εισαγάγουμε ρεύμα όποτε χρειαστεί από αυτούς. Μήπως απλά δεν θα μας δίνουν ρεύμα όταν θα το ζητάμε και άρα θα έχουμε πρόβλημα εμείς με το δίκτυό μας? Και αυτό είναι προφανές. Αλλά είναι και κάτι άλλο, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο. Λέμε ότι για τον ΤΑΠ προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις να μας δίνει περισσότερο. Όσα μας δίνει περισσότερο, όταν από το ΤΑΠ το μεγαλύτερο ποσοστό, ο ΤΑΠ αυτή τη στιγμή περνάει γύρω στα 10 BCM το χρόνο από τον αγωγό που περνάει από εμάς. Τα 8,5 BCM τα παίρνει η Ιταλία. Τα παίρνει η Ιταλία. Η Ιταλία. Πήγανε στην Ιταλία. Mm-hmm. Τα 8,5 από τα 10. Θα δεχτεί η Ιταλία να μειώσει τα δικά της για να μας δώσουν εμάς περισσότερο? Είναι αστείο να το σκεφτόμαστε, όταν και η Ιταλία έχει φυσικά τώρα μεγαλύτερο πρόβλημα από τη στιγμή αν σταματήσει να παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Άρα... Επομένως και η Ιταλία θα θέλει να πάρει περισσότερα από τον ΤΑΠ. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος εδώ μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μια αυτοπαγίδευση ουσιαστικά. Βεβαίως. Βάλω το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, από πού διέρχεται ο ΤΑΠ για να έρθει σε εμάς. Να μην το βάλω. Ο ΤΑΠ διέρχεται από την, από την, από τη Ρωσία μέσω... Αζερβαϊτζάν. Μπερδεύτηκα με τον Turkish Stream. Έρχεται από το Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν όμως, από το μεγάλο κοίτασμα του Σαχ Ντενίζ, όμως δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να δώσει περισσότερη ποσότητα. Ο αγωγός μπορεί να χωρέσει και μέχρι 20 BCM. Αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουν ανακοινωθεί, τα 20 BCM
θα τα περιμένουμε μετά τουλάχιστον από 5-6 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι 10 τα BCM που διέρχονται από τον αγωγό. Μόλις αρχίσανε δηλαδή το περασμένο χρόνο. Και περνάνε και από την Τουρκία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτα από την Τουρκία και μετά έρχεται από εμάς. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά. Έτσι. Λέει εδώ και το υποερώτημα του φίλου μου του Κούλη. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους υδρογονάθρακες και την ενέργεια κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω αυτής της κρίσης. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Μιλάτε για την Ελλάδα? Ναι. Ή γενικά? Για την Ελλάδα. Βέβαια, γιατί εάν δεν προχωρήσουμε στα θέματα της έρευνας υδρογονανθράκων, φυσικά και θα εξαφανιστούν. Το μόνο θετικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Energian έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στη γεώτρηση που κάνει στα Γιάννενα. Για τους άλλους δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε ούτε καν αν τα ΕΛΠΕ θα προχωρήσουν και κάνουν έρευνα στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Και ενώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση, κυρία Φωκιανού, πού χάθηκε κατά τη γνώμη σας το νήμα? Δηλαδή, προφανώς μετά από 15 χρόνια... Στις παλινδρομήσεις που γίνονται συνέχεια. Παλινδρομήσεις που γίνονται... Συνέχεια από το 1998 και μετά. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής: καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Φωκιανού. Αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχουν σύμμικτα συμφέροντα εισαγωγέων φυσικού αερίου, κομπραδόροι δηλαδή, και εισαγωγή πράσινης τεχνολογίας που αυτοί το ακονομάνε και εμείς αληχτάμε πάνω από τους λογαριασμούς του ρεύματος? Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνείτε. Άλλος φίλος ακροατής. Κυρία Φωκιανού, άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε προσωρινά να υπάρξει μια πολιτική λύση στην Κομισιόν σε σχέση με το πώς παίρνουμε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και σιγά σιγά να δούμε πώς αξιοποιούμε εμείς ως χώρα το δικό μας φυσικό πλούτο? Όχι, νομίζω ότι είναι θέμα δικής μας πολιτικής βούλησης. Εμείς θα έπρεπε να φροντίσουμε στο τι κάνουμε για τη χώρα μας. Και δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν, θα μπορούσαμε να πείσουμε την Κομισιόν, δεν θα μπορούσε να έχει αντίθετη άποψη. Γιατί και την Κομισιόν τη συμφέρει η Ελλάδα να μπορεί να έχει ενέργεια που θα μπορούσε, αν είχε τόσο σημαντική, ή να την εξάγει στην Ευρώπη ή να μην καταναλώνει ενέργεια από την Ευρώπη. Ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα, λέει στην κυρία Φωκιανού: έχει ακουστεί ότι με ηλεκτρικό υποθαλάσσιο καλώδιο από την Αίγυπτο θα έχουμε παροχή ρεύματος. Αρκεί για να λύσει το πρόβλημα της ανάπτυξης? Παιδιά, τι αρκεί? Εδώ δεν αρκεί για τη ζήτηση στην Αίγυπτο. Το έχουμε... Ναι, κυρία Φωκιανού, πείτε το εσείς ως πιο ειδικός. Γιατί... Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Απλά συμφέρουν από ό,τι είπε και η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών, ότι εντάξει, είναι καλύτερα να κοιτάξουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις παρά να προχωρήσουμε σε έρευνα υδρογονανθράκων. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Είναι γιατί είναι αυτό του συμφέρει. Η Αμερική εκείνο που θέλει είναι να εξάγει το δικό της υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μισό λεπτό. Έχω μια ερώτηση τρίπλα. Να κάνω εγώ τον προβοκάτορα σε εσάς. Αν οι Αμερικανοί θέλουν στην Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία, ωραία. Από τη μια είναι το δικό τους υγροποιημένο. Γιατί να έχουν πρόβλημα στο να εξορίξει η Ελλάδα φυσικό αέριο που θα βοηθάει στην απεξάρτηση? Έχω την εντύπωση ότι η Αμερική, μου επιτρέψετε να πω, είναι δική μου άποψη αυτή. Βεβαίως. Ότι επιθυμεί τη φτωχοποίηση της Ευρώπης. Ενεργειακά εννοώ. Και αυτό γιατί έτσι θα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση πάνω σε αυτά που θέλει να πετύχει. Σαφές. Και κάτι τελευταίο, κυρία Φωκιανού, με ρωτά εδώ ο κόσμος, εάν πέσουν διακομματικά από πάνω, αποφασίσουν, λέει, επιτέλους τα κόμματα για το εθνικό συμφέρον και τίποτα περισσότερο, να προχωρήσουμε με ραγδαίους ρυθμούς στις έρευνες και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν αποδεδειγμένα, γιατί οι επιβεβαιωτικές είναι αυτές που μας δίνουν την απόδειξη, στις εξορίξεις. Τι βάθος χρόνου χρειαζόμαστε? Τουλάχιστον εξαρτάται από πού θα γίνει. Αν είναι στη θάλασσα θέλουμε περισσότερο βάθος χρόνου. Αν είναι στην ξηρά λιγότερο. Αν
Επειδή όμως έχουμε θαλάσσιες παραχωρήσεις αυτή τη στιγμή, ναι, που θα πρέπει να βγούμε και σε καινούριες, για να φανεί ότι υπάρχει πολιτική βούληση, θα πρέπει να βγούμε και σε καινούριες παραχωρήσεις νότια της Κρήτης, που έχουμε και πάρα πολλούς στόχους. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούμε από 7 χρόνια μέχρι να γίνει η ανακάλυψη, γιατί έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για την έρευνα, και από εκεί και πέρα μέχρι τα 10-12 χρόνια για να πούμε ότι έχει έσοδα το ελληνικό κράτος. Γιατί να σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι τεράστιες επενδύσεις που γίνονται τα πρώτα χρόνια της παραγωγής γίνεται απόσβεση από τις εταιρείες. Επομένως μην λέμε ότι τόσο έχουμε απόθεμα και αρχίζουμε και το πολλαπλασιάζουμε επί την τιμή και να λέμε αυτό είναι... τελικά γι' αυτό εγώ ποτέ δεν έχω κάνει εκτιμήσεις. Είναι σαφές το... και χαίρομαι που ακούω και μια άλλη άποψη. Ποτέ δεν έχετε κάνει εκτιμήσεις. Παίζει ρόλο όμως ότι αυτή η κινητικότητα δημιουργεί και τα λεγόμενα προσυμβόλαια, προσυμφωνίες. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει εδώ για να ψάξει προφανώς θα αρχίσει να αποκτά οικονομικές σχέσεις με τη χώρα. Σωστά. Σωστά. Θα σας πω μόνο κάτι. Όταν το 97 υπογράψαμε τη συμβάση, επειδή έτυχε να είμαι εγώ τότε στην εταιρεία, το 97 υπογράψαμε συμβάσεις με 4 διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Τα πρώτα 2 χρόνια οι εταιρείες αυτές ξόδεψαν 80 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δολάρια ήρθαν στην Ελλάδα και πήγανε βέβαια σε δρόμους, έγιναν πάρα πολλά έργα στη Δυτική Ελλάδα. Ήταν πολύ μεγάλο το όφελος για τα 2 αυτά χρόνια που έγιναν οι πρώτες έρευνες. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε βέβαια να φύγουνε. Γιατί τα συμφέροντα οικονομάγανε τις αγωγές. Έτσι, εγώ θα το πω, το πείτε εσείς. Δεν έπρεπε να βρούμε. Μάλιστα, δεν έπρεπε να βρούμε. Αυτό ήταν. Και περάσαμε και σε ένα αφήγημα ότι δεν έχουμε κιόλας. Σωστά δεν τα λέω? Βέβαια. Μάλιστα. Αφού δεν αφήσαμε να φτάσουν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν, αφού δημιουργήσαμε ένα σωρό αντιδράσεις, όπως και σήμερα. Δημιουργούνται ένα σωρό αντιδράσεις στις ερευνητικές εταιρείες που δεν εκδίδουν τις περιβαλλοντικές άδειες. Είναι τρομακτικό. Κρυβόμαστε πίσω από τις οικολογικές οργανώσεις. Οι οποίες όμως δεν πάνε όταν τρυπάν παράνομα η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ να διαμαρτυρηθούν. Όχι. Μάλιστα. Και επειδή κάποιοι επικαλούνται και την Κύπρο, ούτε στην Κύπρο έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Ούτε στην Κύπρο. Έτσι για να καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Αλήθεια, εσείς πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα οικονομικών συμφερόντων ή είναι και θέμα πολιτικό? Για παράδειγμα, δεν πάμε πιο ανατολικά από την Κρήτη για να μην θυμώσει και ο γείτονας? Δεν νομίζω, γιατί μπορούμε, οι στόχοι που έχουμε δεν είναι σε σημεία που θα ενοχλούσαν την Τουρκία. Τι λέτε, με το τουρκολιβικό? Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Τι λέτε, και με το τουρκολιβικό υπάρχουν τέτοια σημεία, σας λέω εγώ? Κάποια. Μπορούμε να μην πάμε εκεί. Μάλιστα. Κυρία Φωκιανού, αν καταλαβαίνω καλά, μου λέτε ότι έχουμε χάσει 15 χρόνια. Να. Σε αυτά 15 χρόνια εμείς έχουμε φτωχοποιηθεί, άλλοι έχουν οικονομήσει και εσείς βλέπετε ότι συνολικότερα η Ευρώπη πάει σε μία άλλη, φεύγει από τη μία εξάρτηση, εξάρτηση είναι και αυτή με τη Ρωσία, και πάει σε μία άλλη εξάρτηση, η οποία όμως είναι και ακριβότερη. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Μάλιστα. Κυρία Φωκιανού, θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρίως γιατί απαντήσατε σε πρώτο χρόνο σε παρεμβάσεις φίλων ακροατών. Α, λέει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα στην κυρία Φωκιανού. Τα συμφέροντα είναι στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, όπου μέσω των ελληνικών εταιρείων οι εξωτερικοί ρυθμίζουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ένα είδος πρόξη? Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από το εσωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από το εσωτερικό. Και άλλος φίλος, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, ο φίλος ο Κώστας λέει: καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Φωκιανού. Επιτέλους καταλάβαμε κάποια πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω ευθέως. Το πολιτικό προσωπικό ακούει αυτά που του λένε τα συμφέροντα και όχι το συμφέρον της χώρας? Θα απαντήσω ναι. Κυρία Φωκιανού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχένα.